Καλησπέρα. Το ανάλυσε το Περιπρές είναι σε πάλξεις. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 3. Με Γιώργο Παναγιωτίδη, Τάσο Ζέρβα και Αντώνη Σακαλέα. Έχουμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν και στην ελεύθερη τηλεόραση. Δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ παίξαν στην ελεύθερη τηλεόραση. Όλος ο κόσμος μπορούσε να τους δει, να δει ποδόσφαιρο όσο είδε. Δεν το λέω ειρωνικά. Όσο ποδόσφαιρο είδαμε. Γιατί εντάξει και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα ποδόσφαιρο παίχτηκε. Αν ήταν καλό ή κακό, ή αν είχε τακτική, που είχε τακτική. Ή όχι να. Είχε και φάσεις, είχε. Εντάξει. Είδαμε κάτι όσο προλάβαμε. Έχω την εντύπωση ότι από την κάθε ομάδα είδαμε μια μικρογραφία τη σεζόν τη. Ναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν μετά από καιρό καλό τακτικά. Στα πράγματα τα οποία χρειάστηκε να κάνει σε ατομικό επίπεδο δεν του βγήκανε. Okay. Και το κριτήριο είναι αυστηρό όταν απέναντι έχει έναν Ολυμπιακό, ο οποίος για ένα ακόμα παιχνίδι δημιούργησε και έχασε μέχρι να καταφέρουν να συνεργαστούν για τέταρτη φορά μέσα στη σεζόν ο Κούτρης με τον Γκερέρο, να βγάλει ασίστ το ένας, να σκοράρει ο άλλος και να. Νομίζω από τα ελάχιστα γκολ του Ολυμπιακού που δεν έχει συμμετοχή ο Φορτούνης. Είναι. Ούτε καν σε ένα σημείο της φάσης. Δεν κινήθηκε δηλαδή με την μπάλα ή να τη ζητήσει και όλα αυτά. Ναι, έχει δίκιο. Και γενικότερα σημαίνει σπάνια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό. Αν θα λέγαμε ότι έχει συμμετοχή, είναι ότι κρατάει τον παίχτη που σε μια απόσταση από το Φορτούνη και δίνει από τον Κούτρη και του δίνει στον Κούτρη τον χρόνο να συντράρει πιο ελεύθερα. Όντως. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι στο οποίο ακόμη μια φορά παρουσιάζεται όχι άδεια, αλλά ένα παιχνίδι συντήρησης, να δει πώς θα πάει και τελικά βρίσκει τον γκολ με έναν παίχτη τον οποίο αρχίζει να το χρησιμοποιεί ο προπονητής ο οποίος εισηγήθηκε την απόκτησή του και τώρα επέστρεψε. Μιλάω για τον προπονητή Χιμένεθ και τον Εξτρέμ Αλμπάνι. Και ο ΠΑΟΚ που για μία ακόμα φορά, γιατί εάν δεν το κάνει μια ομάδα αυτό, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Σε μια κακή της ημέρα, μέτρια προς κακή ημέρα, έχει μια ξεχωριστή στιγμή από έναν παίχτη που είναι αποδεδειγμένο ότι μπορεί να αλλάξει ισορροπίες. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά παίζει σαν να λέει ότι δεν θα χάσω εδώ, ξεχάστε το. Σε 1, 2, 3, 4, 5 λεπτά, τελικά σε 3 το μάτς θα γυρίσει. Είναι τέτοιο το γκολ νομίζω που δίνει σε όλους την αίσθηση ότι, δηλαδή δεν είναι ένα απλό γκολ, που είναι και το τρόπος που βάζει ένα τέτοιο γκολ, με τέτοια πίστη δηλαδή στον εαυτό του. Αλλάζει όλη την ψυχολογία. Που νομίζω ότι σε όλους έδωσε το. Και τον πρωτοκόλλο του Πανετολικού. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δηλαδή έχουν αυτοί. Καλά το πρώτο ημίχρονο, έχουν πετύχει και τον γκολ στο σημείο που τους πηγαίνει καλά το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα όλοι δέχονται αυτό το γκολ. Και έχουν και ένα. Περίπου 10 λεπτά έχει ο Πανετολικός που είχε πετύχει τον γκολ. Ναι, 10 λεπτά ακριβώς. 10 λεπτά, το οποίο είναι καλό χρονικό διάστημα για να χτίσει ψυχολογία του. Ξέρεις, τον έχω σβήσει τον ΠΑΟΚ, προηγούμε κιόλας, μπορώ να το διαχειριστώ. Και εκεί έρχεται ένα γκολ, στο οποίο οι συμπαίκτες του Βιρένα λένε το γυρίσαμε και οι παίκτες του Πανετολικού λένε μας το γύρισαν. Και αν δεν το έπανε, η αγωνιστική του συμπεριφορά για τα επόμενα λεπτά αυτό. Δηλαδή λες και ξέχασε ο Πανετολικός ότι ποια ήταν τα βασικά που έκανε και τον βοήθησαν πάρα πολύ. Αυτό που λες νομίζω το δείχνει και πάρα πολύ σωστά ο Μάτος στις δηλώσεις του. Ότι από τη στιγμή που πετύχαμε τον γκολ, το πιστέψαμε και είδαμε τον αντίπαλο να υποχωρεί. Δηλαδή το πιστέψαμε ένα παραπάνω γιατί πήραμε όθηση, αλλά είδαμε και τον αντίπαλο ότι το πιστοχώρησε. Είναι η ψυχολογία του αγώνα. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, ότι όσο και να αναλύουμε τις τακτικές και τις προσεγγίσεις του αγώνα. Όχι, δεν έρχεται μια στιγμή που τα. Ακριβώς. Σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξουν όλα και όλα. Η ατομική ποιότητα πολλές φορές, τα ηγετικά χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι και σε άλλα παιχνίδια φέτος έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές του σε αυτό το επίπεδο κάνουν τη διαφορά. Μέχρι τον γκολ του Βιερίνια, το Πανετολικός ΠΑΟΚ νομίζω κυλούσε όπως περίπου το περιμέναμε τακτικά. Έναν Πανετολικό ο οποίος ήξερε ότι για να μπορέσει να κλείσει το ΠΑΟΚ πρέπει να ξοδέψει το 80-90% των δυνάμεων του εκεί. Το οποίο σημαίνει ότι όποιες αντεπιθέσεις θα έβγαζε θα ξεκινούσαν
μπορεί και 30 μέτρα πιο πίσω από όσο μπορεί να ξεκινούσαν τις άλλες φορές. Σωστά. Έβαλε πραγματικά δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρχε τελική πάσα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλες τις τελικές πάσες πριν αυτή που έγινε στον ΑΚΦΟ και στο τέρμα που σημείωσε, έβαλε πραγματικά δύσκολα στον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός. Μια κανονική ομάδα. Ο Πανετολικός κλειδώνει τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Αφήνει τον Μπίσεσβαρ να κάνει πολλά περισσότερα μέτρα και να ξοδεύεται αρκετά. Στέλνει τον ΠΑΟΚ στα άκρα του σε Λιμνιό και Ζαμπά, που αφότερα βρίσκονται σε κακή μέρα όσον αφορά τις ένας εναντίον ενός δημιουργίες. Δεν τους βγαίνει καμία. Ταυτόχρονα προσπαθεί να βάλει και παίχτη στη πλάτη και του Λιμνιού και του Ζαμπά για να βγάλει από το παιχνίδι τον Μάτος και τον Βιερίνια. Και όλο αυτό για μια ομάδα επίπεδου Πανατολικού έχει ένα τίμημα που αδυνατεί να βγάλει αντεπιθέσεις όπως τις είχε στο μυαλό του, όπως ξέρει. Τη μόνη φορά που το έκανε ουσιαστικά ήταν στη φάση που δόθηκε το πέναλτι, που εκεί πήγε να βγάλει την βαθιά παλιά και δεν έχει τόση δύναμη η πάσα για τον χώρο, αλλά παρεμβάλλεται παίκτης του Πανατολικού που κάνει την κεφαλιά και τελικά βελτιώνει μια φάση που μπορούσε να ήταν χαμένη. Σωστά. Γιατί εκεί η πάσα ούτε καλή για κεφαλιά ήταν, ούτε για άμεσα στον χώρο. Ακριβώς. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κεφαλιά προς τα πίσω, μπορεί ο Ντίας και φεύγει από τον Κρέσπο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Σίγουρα είσαι σε μια αδύναμη ομάδα έτσι, σε σχέση με αυτό που παίζει, δηλαδή έχεις λιγότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προσπαθείς να μειώσεις τις πιθανότητες του αντιπάλου να επιτεθεί σε εσένα και θέλοντας και μη, μειώνονται και οι δικές σου πιθανότητες να μπορέσεις να χτυπήσεις. Μέχρι δηλαδή, αν είχε 6-7 παράδειγμα σε κάθε παιχνίδι τέτοιες φάσεις ο Πανετολικός, με τον ΠΑΟΚ αναγκαστικά θα πήγαινε στις 2-3. Βρήκε όμως τρόπο και μέσα από την έστω και αυτές τις 2-3. Και τι βρήκε, αυτή τη μία την. Τη βρήκε τη φάση. Τι βρήκε. Για παράδειγμα, δηλαδή, στον Πανετολικό χθες έλειπε, εντός αϊκών έλειπε πολύ ο Μάζουρεκ. Ήταν ο παίκτης που ξεβολεύτηκε από όλο αυτό, από τον Πανετολικό που ναι, θα παίξω με αντεπιθέσεις, αλλά θα πρέπει να είμαι και αρκετά πίσω. Δεν θα παίξω με αντεπιθέσεις και θα είμαι στη μεσαία γραμμή. Πρέπει να πάω αρκετά πίσω. Μέχρι το σημείο του γκολ του Βιερίνη, ο ΠΑΟΚ έχει ελάχιστες τελικές. Ο μόνος τρόπος που απειλεί τον Πανετολικό είναι από στατικές φάσεις. Είναι το πιο γεμάτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε αποτελεσματικότητα στις στατικές φάσεις. Είχε 8 στατικές φάσεις και η στατιστική λέει ότι στις 5 έκανε τελική. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι φέτος που ο ΠΑΟΚ να έχει 5 τελικές από 8 στατικές φάσεις. Το χειρότερο το παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο είναι το 0 στα 11 που είχε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη σε Τούμπα. 11 στατικές φάσεις και δεν είχε ούτε μία τελική από αυτές. Και παίζουν ρόλο διότι ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τον γκολ του Μάτους που μέτρησε και τον γκολ του Μάτους που ακυρώθηκε. Και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είχε βρει τον τρόπο, γιατί ήταν και σε καλή μέρα ο Μπίσεσβαρ στα στημένα του, να... Είχε καλές μεταβιβάσεις και, δηλαδή και ο Βιερίνια στο γκολ του Μάτους που κάνει τη σέντρα. Είναι καλά στημένα. Είναι καλά, δηλαδή την μπάλα την πηγαίνει σωστά εκεί που πρέπει, με δύναμη ανάμεσα στον τερματοφύλακα και τους παίχτες που θα κάνουν την κίνηση. Νομίζω ότι αν βάζαμε μια έτσι με βάση την απόδοση ένα βαθμό μέχρι και το γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ, δηλαδή από το 0 έως το 10, νομίζω ότι οι παίχτες του ΠΑΟΚ παίζανε στο 5,5, στο 6. Και πολύ λες. Ναι. Δηλαδή σίγουρα αυτό ευθύνεται ο Πανετολικός που είναι μια ομάδα η οποία μπόρεσε και έφτασε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που αποδίδουν στο 8-9 με βάση την απόδοσή τους να παίζουν στο 5,5-6. Και σε τακτικό, αλλά πέφτει και το βάρος στο ατομικό, γιατί ανέφερε και νωρίτερα ότι και ατομικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ στερούσαν. Έτσι. Δηλαδή ο Λιμνιός δεν μπορούσε να κερδίσει ένα συναντίον ενός. Ο Ζαμπά δεν μπορούσε να κερδίσει έναν συναντίον ενός. Και τονίζω τον Ζαμπά, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δείξει ότι μπορεί να ξεκλειδώσει παιχνίδια με καλές του ατομικές ενέργειες. Και ο Ζαμπά ακόμα και τώρα φαίνεται, ενώ είχε βρει μια σειρά και έκανε ένα σερί καλών αγώνων, εμφάνισε πάλι το θέμα ψυχολογίας του, ότι αν δεν του βγουν οι μια-δυο πρώτες φάσεις, μετά κάπου... Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που λέμε σε αυτές τις ηλικίες.
δεν έχουν την εμπειρία να καταλάβουν ότι δεν έχει καμία σημασία να σου βγει η πρώτη φάση ή η δεύτερη. Δηλαδή η ψυχολογία σε αυτήν την ηλικία παίζει. Και υπήρχαν φάσεις που τις εντός εικόν έσωσε, γιατί όταν δεν του βγήκε μία φορά η τρίπλα, δύο φορές η τρίπλα, κουβάλισε μπάλα και όταν δεν ένιωσε σίγουρος, έψαξε στήριγμα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχασε και σε εκείνη τη φάση 10-12 μέτρα, αλλά δεν έχει χάσει την κατοχή της μπάλας. Λεπτομέρεια. Όχι, πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αλλά σημαντική απέναντι σε μια ομάδα η οποία μετρούσε λίγες κατοχές μπάλας και άμα άρχισε να παίρνει κι άλλες, θα άλλαζε και. Εντάξει, η ομάδα του Δραϊανού Δέλα νομίζω ότι και την έχει φέρει ο κύριος Δέλα σε μια πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι με βάση το υλικό και αυτά που δίνει, είναι ένα από τα πιο ελκυστικά project που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και φέτος είναι και η καλύτερη επαρχιακή ομάδα, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει απλά πολλά σκαμπανεβάσματα, έχει πολλές φορές καθίσει προς τα κάτω παρά προς τα, πάνω. Μια κακή χρονιά φέτος για τον Αστέρα. Σωστά το έθεσες, ναι, νομίζω ότι με βάση την επαρχιακή ομάδα είναι η καλύτερη. Πανετολικός συνολικά σαν project. Αν δούμε και το ότι παράγει και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του, τις εγκαταστάσεις που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, γενικότερα ως ομάδα επαρχιακή είναι νομίζω από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Και το γήπεδο τους είχε κόσμο, κάτι που. Δηλαδή, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, το είδα, το θαύμασα. Ότι πραγματικά ο κόσμος εκεί του Αγρινίου πήγε κοντά τους για να τους στηρίξει. Σίγουρα παίζανε με τον πρώτο, άλλο κινητό, άλλο πώς να το κάνουμε, έχει άλλη έγκλη. Αλλά είναι κοντά τους. Δηλαδή, ειδικά για τον προπονητή Δέλα ή τον τεχνικό διευθυντή που έχουν στήσει ένα project, θέλουν μια επιβράβευση, ας το πούμε έτσι, για το ότι. Και κόσμος ο οποίος στο σύνολό του αποδέχθηκε αυτό που βίωσε. Ναι. Τι να πούμε. Δηλαδή στον γκολ του Βιρίνε σήκω στα χέρια και στον γκολ του Μάτους κατάλαβαν ότι. Ξέρετε, παιδιά. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Το πήγαμε μέχρι εκεί που πήγαινε. Έτσι. Έτσι. Και προς τιμή τους, γιατί χειροκροτήσανε κι άλλο στο τέλος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σε ένα. Καλά, παίζει ρόλο και θα ξεκινήσουμε πάλι να συζητάμε για τα βασικά. Παίζει ρόλο η προδιάθεση με την οποία πα στο γήπεδο. Σωστά. Το Σάββατο είδαμε αυτό που λέμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ένα ωραίο γιορτινό απόγευμα. Την Κυριακή δυστυχώς είδαμε άλλα που δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε κυρίως για ποδόσφαιρο. Και θα το κάνουμε γιατί εκεί θέλουμε να σταθούμε. Ναι, και μια και υπάρχουν τόσοι πολλοί που θα μιλήσουν για ό,τι δεν έπρεπε να γίνει και έγινε. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μετά από καιρό, ο Παναθηναϊκός ανέβασε τα στάνταρ του σχέση με το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι τακτικής προσήλωσης. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός και για λόγους ψυχολογίας, γιατί αυτό το παιχνίδι το ήθελαν για χίλιους δύο λόγους, οι οποίοι για μένα και οι χίλιοι δύο είναι κατανοητοί και αποδεκτοί, μαζεύτηκε, προσπάθησαν να περιορίσουν τις ατομικές εντός αγικών περιττές κινήσεις, πήγαν να δούνε πώς μπορούμε να υποδεχθούμε και να κόψουμε τη φόρα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που άμα βρει ρυθμό θα σε τυραννήσει, και θα σε τυραννήσει ένας λόγος από τους οποίους θα σε τυραννήσει ο Ολυμπιακός είναι γιατί δεν μπορεί να σε βάλει γκολ στην πρώτη φάση. Θα κάνει συνεχώς ευκαιρίες. Και αυτό το θέμα είναι. Ακόμα και αυτό είναι θέμα για τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε να έχει σκοράρει πολύ νωρίτερα. Αλλά δεν το έβρισκε. Η τελική πάσα, η τελική προσπάθεια, όποτε δεν σε έκανε ένα παιχνίδι, σαν όλα τα άλλα. Ο Μασούρας μου άρεσε πολύ. Αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο, νομίζω. Θέλω, πραγματικά, δηλαδή, με αυτό που γίνανε και κυρίως για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για το project αυτό, είμαι πραγματικά στεναχωρημένος. Δηλαδή θέλεις να πιστέψεις πάνω σε κάτι, θέλεις να πιστέψεις ότι ο σύλλογος Παναθηναϊκός έχει τα προβλήματά του, αλλά όλοι βάλαν τον εγωισμό τους κάτω από την ομάδα, να είναι η ομάδα πάνω απ' όλα, να στηριχτούν παιδιά από τις ακαδημίες σε μια πολύ δύσκολη χρονιά του Παναθηναϊκού. Βλέπεις ότι πραγματικά εγώ το πίστευα, λόγω του ότι το Ολυμπιακός παταλούσε τόσες πολλές ενέργειες, ότι θα βρει κόλλο ο Παναθηναϊκός. Βρήκε πρώτος γκολ ο Ολυμπιακός. Ακριβώς. Εγώ ειλικρινά το πιστεύω. Το μάτι θα έλεγε ένα χθες. Το πίστευα ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ ευάλωτος πίσω. Κάνει πολλά λάθη. Και στο ότι δεν έχει το εύκολο γκολ, αυτό που έλεγε πριν ο Αντώνης, θα έβρισκε με την ορμή ο Παναθηναϊκός, που σιγά σιγά φαινόταν ότι υπάρχει στο μάτι,
θα έβρισκε γκολ. Θα πήγαινε και... στη λογική του, έχω το 0-1, δεν χρειάζεται να βγω. Θα πιέσω θα σβήσω, παραπάνω. Θα προσπαθήσω να το σβήσω το μάτς. Και εκεί βλέπεις ότι δηλαδή, διακόπτουν το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει καμία αφορμή. Επειδή απλά έχασε ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός δεν είχε χάσει λεφτά τον Ολυμπιακό. Ή ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος ο οποίος δεν ξέρει να διαχειρίζεται μία ήττα. Ή έχει να χάσει κάτι. Τα επεισόδια δεν έγιναν γι' αυτό προφανώς, γιατί ούτως ή άλλως από το πεντάλεπτο έχει ξεκινήσει η ιστορία. Ναι, όλος αυτός ο φανατισμός. Ας μην δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι όλος αυτός ο φανατισμός που συνέχεια τον έχουμε μέσα στο ποδόσφαιρο καταστρέφει στην ουσία. Δηλαδή, ο Δόνης τι σήμερα τι να πει να πει στους προπονητές, στους ποδοσφαιριστές του. Δεν έχεις να πεις κάτι. Δεν, δηλαδή, το μόνο έτσι, μπορείς να τι να πεις στον Μπουζούκη, παράδειγμα. Που, σήμερα, αδερφέ, ήρθαν για σένα να σε δουν από την μια ομάδα Ιταλική. Δεν θυμάμαι τώρα ποια έχουν έλεγαν χθες. Τι να πούν στον Μπουζούκη τώρα. Τι να του πεις, πάμε να παίξουμε την άλλη εβδομάδα, να δείξεις για να πάρεις μεταγραφή να φύγεις. Και τι να κάνεις. Αυτό λέω. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο πολλά χρόνια, συνεχίζεται. Και για εμένα δεν νομίζω ότι δεν ξέρουν πώς θα λυθεί. Ναι. Στο τέλος πάντα αυτοί που δεν πληρώνουν είναι οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί από εδώ και πέρα, όπως σωστά λέτε, τι κίνητρο να βρουν να συνεχίσουν από εδώ και πέρα, έτσι. Που πάνω που έβγαινε, αρχίζει, φτάνει προς το τέλος μια χρονιά στην οποία ήταν όλα δύσκολα και παρουσίασε κάτι αξιόλογο τουλάχιστον στο πρώτο μισό Παναθηναϊκός και ένα ενδιαφέρον project με βάση όλα τα δεδομένα που υπήρχαν. Και να καταλήγει έτσι είναι κρίμα ποδοσφαιρικά. Και εγώ θα συμφωνήσω εχθές, γιατί άκουσα τον Κατσουράνη μετά στο Total Football να λέει ότι δεν θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτό για το ομάδα, γιατί το έζησα σαν ποδοσφαιριστής και το ζήσατε και εσείς. Το έχει ζήσει. Τι να πει. Δηλαδή θέλεις να μιλήσεις για πράγματα και νομίζω ότι ο Αντώνης που τα ζει περισσότερα χρόνια από εμάς και γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πράγματα, ότι αν πραγματικά θέλανε να το τελειώσουν το όλο θέμα, θα το είχαν τελειώσει. Εντάξει, φυσικά τώρα πάμε σε άλλα θέματα. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας κτλ. Κάποια στιγμή η ώρα περνούσε και άρχισα να σκέφτομαι τους συναδέρφους σε εφημερίδα που θα πρέπει να σβήσουν για να γράψουν 32 φορές το ίδιο κείμενο. Oh, yeah. Και θα τους παίρνουν τηλέφωνο, κλείσαμε, τυπωνόμαστε και θα λένε όχι τώρα, τώρα θα πούν ότι. Αυτό. Άρχισα να σκέφτομαι το. Και πόσες φορές το έχω βιώσει αυτό επαγγελματικά. Πόσες φορές το έχουν βιώσει οι συναδελφοί μου. Θα μπορούσε να υπάρχει ίδιο κείμενο, έτσι. Δηλαδή να κάνεις ένα κείμενο. Μανιέρα, το έχεις κάπου copy-paste και να το κάνεις παντού. Δηλαδή γίνεται στο. Πάω κάρι σε ένα τέτοιο. Δηλαδή είναι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γίνεται στο live. Το γελάμε γιατί δεν. Κομικό τραγικό είναι. Νομίζω ότι αν άλλαζε μόνο στις ομάδες το τέτοιο θα ήταν ένα ίδιο κείμενο. Χωρίς να συγκρίνουμε το γιατί, το πώς, το τι και όλα αυτά. Φρέσκο το είχαμε. Ένα χρόνο πέρασε από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δύο χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το. Τον τελικό του. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Παρακαλούσαμε κάποιους να μην πιάσουν άλλο και να το πετάξει από κάτω. Οι χαμένοι πάντα είναι οι ομάδες ουσιαστικά από όλο αυτό το σκηνικό που. Οι ομάδες, εμείς. Οι ποδοσφαιριστές. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι. Και να το κλείσω με αυτό γιατί δεν θέλω να το συνεχίσω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο χαμένοι. Δεν μπορεί αυτό να συνεχίζεται και να μην υπάρχουν και κερδισμένοι. Ναι, αλλιώς θα υπήρχε ένας τρόπος να σταματήσει. Κάποιος είναι κερδισμένος. Σίγουρα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγαίνουμε όλοι χαμένοι και να ξαναγίνεται. Εκτός του όμως. Εκτός των τεσσάρων γραμμών. Και ό,τι γίνεται στο φορτάρι. Κάποιος. Ναι. Κάπου. Λοιπόν. Και για να το κλείσουμε, αξίζει να σταθούμε στις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου χθες στην εκπομπή στο Open που έδειξε απέχθεια για να γυρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε και όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται με την εθνική ομάδα και γενικότερα πόσο λάθος αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γύρω από το πραγματικό ποδόσφαιρο. Αν ξεκινούσαμε και μου ερωτούσε στην αρχή τι σου έμεινε το πω από το Σαββατοκύριακο, θα σου έλεγα ο Παπασταθόπουλος. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο και όταν αυτός ο άνθρωπος σου παραδέχεται ότι εγώ όταν παίζω με τη Manchester City δεν έχω πίεση. Κάνω τη δουλειά μου. Και το ευχαριστιέμαι. Όταν παίζομαι και μαρκάρω τον Γκέιν, τον Αγκουέρο, δεν έχω πίεση. Κάνω τη δουλειά μου. Όταν όμως έρχομαι στην Ελλάδα και έχω αυτό το βάρος του να αποδείξω κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν υποδομές να το στηρίξω, ναι, εκεί έχω άγχος και έχω πίεση. Όταν σου το λέει αυτό και σου μεταφέρει τον ψυχισμό του, συγκλονίζεσαι, λες, τι λέει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Εκεί το ευχαριστιέται και μόλις θα έρθει εδώ. Στη δική μας αρρωστημένη νοοτροπία. Νιώθει πίεση όμως. Είναι το πόσο λάθος αντιλαμβανόμαστε το πραγματικό ποδόσφαιρο.
πολλά πράγματα, είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω ότι. Και φοβαρείται να... γιατί είπε ο Παπασταθόπουλος, έτσι δεν τα είπε. Όχι, ένα παιδί το οποίο είχε καριέρα σε Ιταλία, Γερμανία. Σε υψηλότερο επίπεδο. Και Αγγλία. Τι είναι, δηλαδή. Κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστέ. Γενικότερα στην ιστορία μπορούμε να τον αναφέρουμε. Τι άλλο να συζητήσουμε. Και είναι και ένα σοβαρό παιδί που ο λόγος του μιλάει σωστά. Δηλαδή δεν είναι ένα παιδί που ούτε μιλάει με φανφάρες ούτε τέτοια. Είναι σοβαρό παιδί, ένα σοβαρός αθλητής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αφού νομίζω κλείσαμε και το κεφάλαιο ενός αγώνα που ούτως ή άλλως έγινε το Σάββατο. Είχε τακτικά θέματα και νομίζω το αναφέραμε του Πανατολικού με τον ΠΑΟΚ. Αλλά και όσα καταγράφηκαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League. Να πάμε λίγο στο ντέρμπι της Ιταλίας. Τι ματσάρα. Τι ματσάρα. Το χάρηκαν και εκεί ήταν ντέρμπι και το χάρηκαν. Και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε τον Peri Press μέχρι τις 3 μαζί σας. Μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Είμαστε και στο Facebook και στο Twitter και στο Instagram. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και βλέπετε πώς μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram και στο Twitter. Επειδή τακτικά δεν χωρούσε ανάλυση το γκολ του Βιερινέα, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε λίγο και τις αντιδράσεις παικτών του. ο Ακπομ τραβάει τα μαλλιά του. Αν τραβούσε τα μαλλιά του και τα ίσχυνο Μπίσεσβαρ, θα έχει γεμίσει το γήπεδο. Αυτή η απορία τους. Υπάρχει και το βίντεο που δείχνει και τον τερματοφύλακα, τον Γιαννόπουλο του Πανετολικού, που σαν να λέει κάποια στιγμή. Σαν να λέει κάποια στιγμή. Και τι να έκανα, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Έβλεπα την μπάλα να έρχεται και έπεσε. Μήπως και γίνει κάτι. Ξέρω εγώ, κάτι να καταφέρουμε. Κάτι, να... Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος που να είδε τον γκολ αυτό live ή και σε replay, όποια ομάδα και αν υποστηρίζει, και να μην είπε τη φράση τι έβαλε, ρε. Εντάξει. Η πιο πολυφορεμένη φράση του τελευταίου διήμερου. Πέρυσι ο ίδιος απορούσε τι είναι αυτό, ρε, και τώρα εμείς απορούμε τι έβαλε, ρε. Τι έβαλε, ρε. Εν μεταξύ, τώρα στο διάλειμμα έβλεπα ένα βίντεο με έναν φίλο της Real Betis, με κοντινό πλάνο, μόλις πετυχαίνει αυτό το απίθανο μέση στο 1-4, τη λόμπα αυτή. Όσοι δεν το είδατε, πρέπει να το δείτε όπως και δίποτε. Έλα μόρτα, σιγά τον γκολ, τώρα παιδί μου, Πέλκας με την πρώτη που καλύτερο έβαλε. Και σηκώνεται ο φίλος της Μπέτης. Είναι εξίσου καλό, είναι. Φοβερό γκολ, ναι, και εκείνο. Σηκώνεται ο φίλος της Μπέτης στην κερκίδα και λέει πόπο Παναγία μου, πόπο Παναγία μου. Και αρχίζει μετά και όλο το γήπεδο μαζί, μέση. Και έχει το μέση ο οποίος βάζει αυτό το γκολ και εντάξει, πάμε. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Τι ωραία πράγματα. Μη σκοτώνει την ομοφυλόφιλη. Όλο το γήπεδο. Όχι. Εσύ μέση, μη σκοτώνει την ομοφυλόφιλη. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι τραγουδούσαν όλο το όνομά του. Ναι, σε αντίπαλο γήπεδο. Όταν έχει βάλει αυτά τα δύο αριστούργήματα. Και στις δηλώσεις του μετά είπε: εντάξει, ότι είναι πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχουν χειροκροτήσει, αλλά ποτέ δεν έχουν φωνάξει το όνομά μου. Τρομερό. Ναι, αλλά ζητούμπα να τα ακούσει το όνομά σου. Απλά θα έχει συνέχεια. Ναι. Δεν θα ακούσει μόνο το όνομά σου. Πλάκανε έτσι, λοιπόν. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια τη Super League. Μου μένει λίγο το άδειασμα, γιατί ήταν όταν λέω ταυτόχρονα ενώ είδαμε και τις δύο ομάδες, το άδειασμα και το Ατρομήτου και της ΑΕΚ, όπου ήταν ένα παιχνίδι Κυριακή μεσημέρι με λίγο ήλιο. Για κανένα σύμπουρο καλύτερα από το να πάω να παίξω. Ναι. Ένα μάτς που... Και άντε, η ΑΕΚ έχει στο πίσω μέρος, όχι στο πίσω μέρος, έχει στο μυαλό του κειμένο του, ξέρεις τι, πρέπει να δω και πράγματα, γιατί έχουμε 2-1 παιχνίδια μάλλον για ένα στόχο που θα μας κρατήσει ζωντανούς για το κύπελο. Να δω πράγματα, να δοκιμάσω. Να δοκιμάσω λίγο πάλι αν ο Μπακασέτα θυμίζει κάτι τον Μπακασέτα που άφησα. Να δοκιμάσω πράγματα με τον Αλμπάνη που τον έβλεπα πέρυσι στον Απόλλωνα και τους είπα: παιδιά, φέρτε το αυτό το παιδί. Έχει κάτι να δώσει. Να δω με τον Κρίση Τσίτσα αν μπορώ να βγάλω άκρη. Το λέω πώς φαντάζομαι ότι σκέφτεται ο Χιμένεθ, έτσι. Γιατί υπήρχε τοποθέτηση του Χιμένεθ για τον Κρίστη που ουσιαστικά έτσι πως μίλησε είπε σαν το, εγώ δεν τον βλέπω ακόμα, έχω κάποιους παίκτες που τους ξέρω, θα πάω αυτούς και θα δω τι μπορεί να μου δώσει αυτός και άρχισε να τον χρησιμοποιεί. Έχει ανοίξει και μια κουβέντα στην νέα για τον Μπάρκα που σε ένα σημείο είναι και λογική, γιατί γενικότερα η ΑΕΚ έπιασε να ταβάνει πέρυσι και αρκετοί
τώρα στην, με την κατάσταση που βρίσκεται η ΑΕΚ, νομίζω ότι ανοίγει η κουβέντα για όλους. Δηλαδή, ναι, όλοι είναι σε κρίση και σε κριτική. Και ο Ατρόμητος από κάποια στιγμή και μετά, αφού ένιωσε ότι από την πεντάδα δεν πρόκειται να βγει, στη δεύτερη θέση που θα είχε το μυαλό του να πάει, δεν πρόκειται. Έφυγε και από το, και από το κύπελο, οπότε σαν απλά περιμένει. Αν τη σπάσει ο Βάρντα εκεί, το μάτς αλλάζει η δομή κατευθείαν. Πήγε να πάρει τη δόξα πάλι, μόλις ξαναπήρε χρόνο συμμετοχής. Είναι φάση την οποία από αυτές που μου έχουν μείνει, γιατί ήθελα να την ξαναδώ, από το εάν θα βγάλω τον, θα βάλω την ταμπέλα του εγωιστή στον Βάρντα, αλλά ο τρόπος που το έκανε και επειδή του βγαίνει η τρίπλα, εκεί σκέφτομαι ότι 9-10 φορές δεν τη χαλάω την ενέργεια, θα την τελειώσω εγώ. Και ίσως γι' αυτό δεν υπήρχε μεγάλη αντίδραση τόσο από τον επιθετικό. Καλά, μπορεί να είναι συμπαίκτη και να ξέρει ότι από τον Άρτα θα του έκανε εντύπωση πάσα. Δεν την περίμενε, μόλις είχε την μπάλα στα πόδια του Αγίπτου. Αλλά εκεί σκέφτηκα ότι αν την κάνει με τη μία την πάσα, ναι, καλά κάνει. Αλλά αν του βγει το κόψιμο και έτσι πως έχει βάλει το σώμα τόσο καλά που λες, εκεί έχει στο μυαλό του μόνο την, το γάμα. Και εκεί ήταν η μπάλα. Το θέμα είναι ότι έχει τραβήξει και τους δύο ποδοσφαιριστές επάνω. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπακάκης έκλεισε για να κάνει ντουλάρισμα, ας το πούμε, να, ή να κόψει την πορεία της, του σουτ πίσω από τον οικονόμο. Ήταν στη φάση, δεν θυμάμαι καλά. Να γίνει δεύτερος παίκτης στην ουσία. Και τρίτος είναι ο τερματοφύλακας. Εκεί τους έχει τραβήξει όλους. Δηλαδή, ο άλλος είναι μόνος. Πρέπει να έχεις λίγο αντίληψη ότι το καταλαβαίνω και από τον πρώτο να περάσει, πολύ πιθανόν τον έκοπε ο Μπακάκης που ήταν από πίσω. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αν τη σπάσει, το αν τη σπάσει είναι ξεκάθαρα ότι. Ξέρει ότι είναι καλός παίχτης, δηλαδή δεν έρχεται σε αυτή τη φορά, σε αυτό το σημείο πρώτη φορά. Απλά ήθελα να το πάρει πάνω του. Η αλήθεια είναι ότι για Βάρντα την έσπασε και θα μας έκανε περισσότερη εντύπωση. Ναι, την έσπασε. Σωστό. Ήταν ένα μάτς πάντως που το έβλεπες ότι πήγαινε στο 0-0, στο μισό 0, αυτό το έβαζε να κέρδιζε. Ναι. Όπως τέτοιο μάτς ήταν και το Πανετολικό ΠΑΟ. Έτσι. Ναι. Με βάση το πρώτο ημίχρονο. Με βάση το παιχνίδι μέχρι εκεί που ο Βιερίνα, ναι, του έρχεται η επιφύτηση και λέει που είμαι εδώ, τη στείλω πάρ' την έλα. Άντε, πάφη μου. Εγώ εδώ. Αυτό. Γιατί αυτό τα άλλαζε όλα. Δεν γινόταν τίποτα. Ο Λιβάγια κάνει καταπληκτική πάσα. Στον γκολ, φοβερή παλιά. Ο Λιβάγια είναι από τους παίχτες. Όπως στο γκολ που είχε με τον ΠΑΟΚ Πόνσε. Πάλι η πάσα του είναι στο σημείο, δηλαδή την στέλνει παρατεταμένα στο ύψος του κεφαλιού, ας το πω έτσι, με δύναμη, και μπορεί ο παίκτης για εκείνη τη στιγμή, για τον ποδοσφαιριστή, είναι εύκολο να κάνει τα πάντα. Είναι να κάνει ένα απλό άλμα, να την κοντρολάρει με το στήθος, είτε να κάνει πάσα με το κεφάλι, είτε όπως έκανε ο Ναλμπάντης, να τη βρει μπροστά του. Ο Λιβάκη είναι από τους παίκτες που, αν δεν τους παρακολουθείς και διαβάσεις τον τρόπο με τον οποίο τον χειρίζονται, εντός εικόνων χειρίζονται, έτσι, οι συνάδελφοι της ΑΕΚ ή οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, θα του πει υπερβολική, ναι, σιγά το παίχτη μου. Εντάξει, έκανε. Ναι. Και υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις ότι ναι, αυτό το παιδί είναι, κάτι έχει. Δεν του ήρθε τυχαία, ούτε τον αποθεώνουν επειδή δεν έχουν να κάνουν, επειδή είναι δικός του παίκτη. Και επειδή ο ΑΕΚ πλήρωσε 1,8 για να τον έχει. Σωστά. Βλέποντας τα γκολ του Όφη, με τον Όφη τι συμβαίνει? Έχει πέφτει κατηγορία? Όχι, αυτή τη στιγμή κατηγορία βρίσκεται σε κατάσταση προσπάθειας ανατροπής της απόφασης υποβασμού του. Πάντως, ό,τι και αν συμβεί, θα συμβεί από την επόμενη σεζόν. Τώρα η χρονιά θα ολοκληρωθεί κανονικά φέτος Super League. Ναι, μισό λεπτό. Μένει στην κατηγορία. Και τι σημαίνει μετά? Αν σωθεί αγωνιστικά, λες, περιμένει την έφεση, την απόφαση. Ναι, αυτό λέω. Ότι αν τυχόν, δηλαδή μπορεί να παλεύουν για το τίποτα. Αυτό ποιο του δίνει κίνητο, θέλω να πω, και αν είναι τελεσίδικο ότι έχουν πέσει. Δεν είναι τελεσίδικο, έχουν την έφεση. Περιμένουν την έφεση. Αν τελεσίδικη σε απόφαση ότι υποβάζονται. Από εκεί πέρα φέτος κοιτούν να εξασφαλίσουν την παραμονή αγωνιστικά. Αυτό που έπαιξε Απόλλων Σμύρνης Όφη και ένιωσε ότι με αυτό το 0-0 ο Απόλλων Σμύρνης πήρε μαζί τον Όφη και παίζει Όφη Λεβαδιακός και κερδίζει ο Όφη και λέει, κοίταξε, ο Απόλλωνας Μήνης πήρε μαζί τον Όφη και ο Όφη πάει να πάρει μαζί τον Λεβαδιακό. Ναι. Γιατί πάντα έχω στο μυαλό μου ότι μια ομάδα είναι πιο κάτω, που και οι δυο δεν σώζονται, αλλά κερδίζει βαθμούς ουσιαστικά, ή φέρνει στο παλί και κερδίζει το μάτς αυτούς που είναι πιο κάτω. Το μυαλό μου που τον πήρε μαζί του. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Πας που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Λάρισα με αριθμητικό πλεονέκτημα για 20 λεπτά θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
Ήταν ένα παιχνίδι αυτό στο οποίο αν έπαιρνε το τρίποντο. Τώρα ίσως να μην χρειαστεί να. Να μην χρειαστεί. Παλεύει ακόμη και για να διηγήσει τη θέση του Μπαράζ, νομίζω από εκεί πέρα. Τη 13η θέση. Ναι, εγώ, αυτή τη στιγμή τα Γιάννενα είναι στη θέση του Μπαράζ, έτσι. Ναι, αλλά έχασαν 2 βαθμούς ουσιαστικά σε παιχνίδι που θα μπορούσαν να τους είχαν πάρει με τη Λάρισα. Παίζοντας από το 70 και μετά με παίκτη παραπάνω. Ναι, εμείς παρακολουθούμε τη στιγμή που ο Σπίνα έπαθε διάσηση. Απίστευτο. Είναι πολύ πολύ πράγμα η διάσηση. Γιατί κουνιέται ο κέφαλος μέσα από το κρανίο, δεν μπορείς να το ξέρεις. Εκεί που είσαι, σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή, κοιτάς και το επόμενο, το αμέσως το επόμενο πράγμα που θυμάσαι είναι αυτό που ανοίγει στα μάτια σου. Μπορεί να έχει μεσολαβήσει μισό λεπτό. Δεν είναι τρομακτικό. Και τρομακτικό βασικά είναι ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει τα μάτια σου. Δεν το έχω πάρει. Ανοίγει τα μάτια σου και βλέπεις 10 ανθρώπους να σε κοιτάνε και έντρομοι και εσύ να νομίζεις ότι δεν έχει γίνει κάτι. Δεν θυμάσαι καν ότι υποθυμάσαι. Πώς να σου το δώσω να καταλάβεις. Γιατί θυμόμουν, ήμουν καθισμένο στο κρεβάτι και του λέω: όλους είμαι καλά. Και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να λέω σε κάποιον που τον κοιτώ από πάνω μου: τι βαράζε, ρε εσύ. Δηλαδή, τι βαράζε. Και γυρίζω και ξαφνικά βλέπω: ναι, εντάξει, είμαι στο πάτωμα, γι' αυτό με βαράει μάλλον. Γι' αυτό με βαράει μάλλον. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το Νάπολι Ουντινέζε που είχε. Πολλά γκολ, δηλαδή ήταν 2-0, έγινε 2-2, 4-2, ήταν... Είχαμε και 3-5 στο Σασουόλο Σαμπτόρια. Στην Ιταλία ήταν όλα τα μάτς γκολ, σκόραραν όλες οι ομάδες, εκτός από τη Γιουβέντους. Που έχασε με 2-0 την Τζένοα και δεν είναι πλέον ITT. Και την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Στοιχηματική κηδεία στην Ιταλία. Στο Κάλιαρι Φιωρεντίνα. Ναι, 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 εκεί. Δεν κουνήθηκαν ούτε οι βάρκες. 0-0. Δεν κουνήθηκαν ούτε οι βάρκες. Βέβαια. Τόσο ωραία άλογα. Υπήρχαν στα μουλάρια, πήγαμε και. Τα μουλάρια πήγαμε και τέσσερα. Τέλος πάντων, ανοίγω και κλείνω τη στιγματική παρένθεση και πάμε σε αυτό το Milan Inter. Δηλαδή, η Inter που έπαιξε με την. Ήταν αυτή που είδαμε προχθές. Με την Άιντρα Φρανκφούρτ, ήταν η ίδια. Όχι, ρε παιδιά, δεν ήταν η ίδια. Άλλοι παίξαν, δεν μπορεί. Το κίνητρο είναι. Τη Πέμπτη ήταν μια ομάδα άδεια, όχι ψύχολη και αγωνιστικά. Δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια στιγμή μπορεί να έχει αδειάσει ψυχολογικά, αλλά υπάρχουν και κάποια λεπτά που σου βγαίνει ένα εκνευρισμό. Και τρέχει πάνω κάτω που λες. Όχι, να κάνω κάτι. Αυτό η Ίντερ με την Φραγκφούρτη δεν το έχει τελεπτό. Και πηγαίνει με τη Μίλαν σε ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, έτσι, Μίλαν Ίντερ. Νομίζω ότι τους έδωσε μεγάλη όθηση τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Δηλαδή ξεκινήσανε με γκολ από τα ποδητήρια και σε αυτά τα παιχνίδια η ψυχολογία παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή το πήραν πάνω τους ότι πάμε τώρα, το έχουμε μπροστά μας. Η Μίλαν. Τέλος, πάλι ο Χαντάνοβιτς κράτησε πάνω τους. Για να πάρουν την νίκη. Πάντα είχε 2-3 φάσεις η Μίλαν εκεί. Τερματοφύλακας. Η Μίλαν πριν πάθει αυτό το εντός εικών κάζο. Γιατί σε σχέση με την εικόνα των δύο ομάδων αγωνιστικά αλλά και βαθμολογικά. Και σαν project αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Απέδειξε αυτό που φαινόταν το τελευταίο διάστημα, ότι η Μίλαν έψαχνε κάπου να κρατηθεί. Από κάτι, από κάποιον να κρατηθεί. Προσπάθησε να κρατηθεί από τον Γκατούζο, δεν τα κατάφερε. Ο Γκατούζο προσπάθησε να κρατηθεί από κάτι. Πήραν το Πιάτεκ, τους πρώτους δύο μήνες ο Πιάτεκ. 2-2,5 μήνες το παιδί με το που ακουμπούσε την μπάλα δεν έκανε καν τη. Ναι, σαν στα δίκτυα δεν είναι έτσι. Σε έλεγε έλα, πήγαινε. Και έβαζε απλά το πόδι για να μην φαίνεται ότι μιλάει την μπάλα. Δεν, από κάποια στιγμή και μετά ναι, τα γκολ του ήταν απίστευτα. Και αυτό έκανε τη Μίλαν να κρέμεται πάνω από τον Πιάτεκ το παιχνίδι. Δηλαδή τόσο πολύ εξαρτημένη ομάδα. Βγάζω την κουβέντα ότι το βλέπεις για τη Μίλαν. Που ανάλογα τι ηλικία είσαι, έχεις, γιατί υπάρχουν και 25 που έχουν θύμηση καλά στη Μίλαν, υπάρχουν 35 που έχουν δύο γενιές καλές της Μίλαν, υπάρχουν 45 που έχουν τρεις γενιές καλές από τη Μίλαν. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα προετοιμάζεται. Σε όποια γενιά και να είσαι, έχει ζήσει μία μεγάλη Μίλαν. Η επόμενη γενιά νομίζω ότι έρχεται πάντως. Δεν μπορεί νομίζω ένα σύλλογο σαν τη Μίλαν να έχει τόσο παρατεταμένη αποχή από τρόπαια και διακρίσεις. Σιγά-σιγά, αλλά τώρα νομίζω. Έβγαζε μια απόγνωση το παιχνίδι της Μίλαν, ο τρόπος με τον οποίο κρέμεται από το πιάτο.
Δηλαδή, παιδιά, δεν. Αν δεν σκοράρει αυτός, ότι δεν θα σκοράρει. Ναι, δεν υπάρχουν, δεν κάνουμε, δεν. Δεν παίρνει άλλος κάποια πρωτοβουλία και τέτοια. Λίγους έχει. Δεν έχει κακούς παίκτες. Δεν το είδα δυστυχώς. Δεν το είδα δυστυχώς και δεν έχω άποψη το πώς κατέβηκε ο Γκατούζο. Εγώ ψάχτηκα και είδα μεγάλο το κομμάτι αφού του τελείωσε. Γιατί μου κίνησε την περιέργεια, λέω. Τι. Ποιο 2-3. Άντε, Μίλαν έχασε, αλλά ποιον έχασε από την Ίντερ. Ήταν το δεύτερο ημίχρονο στην Απαρσικό. Το έβλεπα εδώ βέβαια στον αέρα στην εκπομπή στο χθες βράδυ. Το δεύτερο μέρος από το 50 και μετά που άνοιξε. Και δεν έκλεισε τα μικρόφωνα να ράξει εδώ, να βάλει τα πόδια να ράξει. Είχα στη μία οθόνη πάνω τον Μέση. Και να λέω από μέσα μου τι έβαλε, ρε. Ξανά. Και στην κάτω οθόνη το Μίλαν Ίντερ. Και έβλεπα συνεχώς την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Τα γκολ, είχε στο τέλος και κόκκινη που την πήρε πίσω με βάρ, ήταν τρομερό το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Μέση στα 31 του κάνει την πιο παραγωγική χρονιά, μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της καριέρας του. Ο Ρονάλντο στα 34 του, για ακόμα μία χρονιά, διαλέγει από τον Φεβρουάριο και μετά, σου λέει, για μένα η σεζόν είναι 7 παιχνίδια. Τα προκριματικά, τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ο τελικός της Champions League. Θεωρώ ότι είναι τυχαίο, αλλά το παιδί έχει όσα Champions League έχει, αλλά τόσα έχει πρωταθλήματα στην καριέρα του. Γιατί λες, ρε, εσύ έχει 5 Champions League. Ωραία, λες, έχει 5. Και πόσα πρωταθλήματα έχει, 5. Ναι. 5. Με τη Real είχε 2. 2 σε 9 χρόνια. Με τη Real, θα μου πεις γιατί. Τον Μέση απέναντι. Ναι, okay. Ναι, μαζί σου. Αλλά είμαι περίεργος να δω αν ο Μέση στα 34 του θα επιλέξει αυτό το δρόμο. Να επιλέγει παιχνίδια εννοείς για να. Έτσι να είναι πιο. Ξεκάθαρα να επιλέγει. Όχι παιχνίδια, ξεκάθαρα να επιλέγει θεσμό. Ξεκάθαρα. Αν και εγώ νιώθω ότι ο Μέση θα τελειώσει νωρίτερα. Ο Κριστιάνο θα το πάει μέχρι τα 37. Έχει άλλο κορμί, άλλο σημαντική διάθεση. Ο Κριστιάνο πίστευα ότι στο μυαλό του έχει. Τον είχα λίγο πιο. Πιο θεατράλες στο μυαλό μου τον Κριστιανό και πίστευε ότι θα πήγαινε Αμερική για να γίνει και ηθοποιός ο τέλος να βρει κόσμο που θα αποθεώνει την εικόνα του όπως το αρέσει. Στα 37 που λύγει το συμβόλαιο ό,τι μπορεί να πάει το Champions League δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το χρόνο πάει αλλού. Εγώ νομίζω θα την τιμήσει την τετραετία στη Γιουβέντους. Και μετά τα 37 θα μπορεί να πάει να παίξει άλλα 2 χρόνια εκεί. Εντάξει, και ο Γιουβέντους είναι ένας σύλλογος ο οποίος ξέρει πολύ καλά να τα χειρίζεται τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή δεν είναι. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές, ναι. Ο οποίος 36-37-38 μπορεί μια χαρά και να του κρατάει παραγωγικούς. Ο Μέση θεωρώ ότι δεν θα κάνει αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα φύγει. Θα είναι στην Πάρτσα. Όχι. Το πότε θα τελειώσει την καριέρα του. Ναι. Ο Μέση ο οποίος... Δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί ναι. Ο Μέση περισσότερο στα παιχνίδια του, η ενέργεια που καταναλώνει, επειδή όπως λέει και ο Βαλβέρντε, επειδή τον κατηγορούν πολλές φορές στο Μέση ότι περπατάει μες στο γήπεδο και αυτά, ο Βαλβέρντε βγήκε μπροστά και εξήγησε ότι ο τρόπος στο οποίο κινείται είναι γιατί διαβάζει το παιχνίδι. Και πραγματικά τη στιγμή που χρειάζεται, κινείται σωστά, έχει την μπάλα την. Στο μυαλό του έχει τη σταδιακή στην οποία διαβάζει τον αντίπολο για να μπορέσει αυτό να βρει τον χώρο να κάνει. Και ο Ρονάλντο τελευταία χρονιά όλο και περισσότερο. Άμα ακούει για κάποιον ότι τον κατηγορούν ότι περπατάει. Βέβαια, αγόρι μου, ναι. Περπατάει. Τι κάνει όταν έχει την μπάλα στα πόδια, δε. Ναι. Πες μου, δηλαδή, σε πειράζει που περπατάει ανάμεσα στο 7ο και το 12ο λεπτό που ανάμεσα αυτά τα λεπτά, για παράδειγμα, έχει 8 στου 8 πάσες, μια κάθετη και ένα γκολ. Τυχαία το αναφέρω, αλλά. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε και τα άλογα τρέχουν. Σίγουρα. Το θέμα είναι τι κάνεις με την μπάλα. Πιο πολύ το του φέρουν γιατί δεν μαρκάρει όσο θεωρούν ότι θα έπρεπε. Δηλαδή και καλά ότι όλοι οι υπόλοιποι μαρκάρουν και έχουν συμμετοχή στην αμυντική λειτουργία της Μπαρσελόνα, ενώ εκείνος είναι πιο. Και κάποτε. Όχι, παλιότερα υπήρχαν ομάδες. Πολλές φορές έχει δείξει και ο ίδιος ότι μαρκάρει και έχει ένταση στα μαρκάρισματα του. Παλιότερα και υπήρχαν ομάδες οι οποίες είχαν έναν παίκτη που μόνο μάρκαρε. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο. Στην Ιταλία, ειδικά. Κάτι όρθια μαδέρια. Ναι, που έλεγαν παιδί μου, αγόρι μου, δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Να σβήσει αυτόν εκεί. Ναι, αυτόν εδώ. Πάρτε τον αγκαλιά. Περάστε βέρες. Φάτε και τούρτα μαζί, αλλάξτε τα κουταλάκια και αυτά. Δεν θέλω να το χάσω τα μάτια σου. Μα κότσι να προωθώ. Όχι, βρε αγόρι μου, δεν θέλω να προωθώ. Ούτε να προωθήσω, ούτε τίποτα. Αυτό. Πάντως ο Μέση βάζει και τα φάουλ στο ρεπετρόλιο τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο. Και με αφορμή το χθεσινό, το οποίο ήταν και εκπληκτική εκτέλεση, έχει φτάσει στα 25
γκολ με φάουλ από το 2011 και μετά. Έχει ξεπεράσει τη Real Madrid που έχει 24 από το 2011 και μετά. 24 γκολ με φάουλ ολόκληρη η Real, 25 ο Messi. Που τα πρώτα χρόνια του Messi δεν το βλέπαμε αυτό στις εκτελέσεις, έτσι. Αυτό είναι γι' αυτό. Ήδη έτσι έπρεπε να φάουλ στην Μπαρσελόνα που είναι κάτι. Γι' αυτό είναι κορυφαίος, γιατί βρήκε τρόπο και κατάλαβε και ο ίδιος ότι παρόλο που ήταν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δεν σταμάτησε να βελτιώνεται. Έβαλε και το φάουλ μέσα στο παλμάρι του. Αυτό δείχνει τι είσαι και που, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια στις επιτυχίες. Γιατί δεν σταματάν ποτέ να δουλεύουν. Δηλαδή, αν πας. Τι να δουλεύει, σε αυτά που κάνει τα πόδια, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω τα χέρια. Τι να δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι να... δουλεύει μόνος του πάρα πάρα πολύ. Ναι. Απίστευτο. Για Λίβερπουλ θα πούμε. Τι να πούμε. Για την κακή Λίβερπουλ που βρήκε τον τρόπο να κερδίσει όμως πάλι. Για αυτό... Φούλαμ κέρδισε βέβαια. Δεν έχει σημασία. Μάτς όπως αυτό με τη Φούλαμ είναι μάτς που λες, ναι, που λες ότι αυτή θα το πάνε μέχρι τέλος. Ναι. Όταν μπαίνει τέτοια παιχνίδια, ο Μανέ βέβαια είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Σαλάχ δεν βάζει τίποτα. Ο Σαλάχ αν έβαζε τα δύο γκολ με την Everton θα κέρδιζε, γιατί δύο φορές είχε και τέτα και η Λίβερπουλ είναι σε φάση του όχι, όχι, δεν θέλω διακοπή του πρωταθλήματος. Φέρτε μου παιχνίδι να παίξω τώρα. Να παίζω. Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή να τα παίξω τώρα που είμαι καλά. Ναι, ναι, και σου λένε δύο εβδομάδες έχει. Τι δύο εβδομάδες, δεν μπορώ να περιμένω. Κάνουμε δύο εβδομάδες. Και βγήκε ο Γκουαρντιόλα και δήλωσε αυτόν τον καιρό ξεκινάμε την προσευχή να φύγουν όλα τα παιδιά καλά, να γυρίσουν όλοι καλά, να είναι ξεκούρα. Για τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Δεν έχω τι να κάνω από το να προσευχηθώ να μην πάθουν κάτι. Δεν μπορώ να. Αν τυχόν του λείψει ο Φερναντίνιο, νομίζω είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Με βάση την εικόνα της City εκείνο το διάστημα που έλειψε ο Φερναντίνιο, ναι. Και αυτό περισσότερο σου αφήνει ψυχολογικό. Ναι. Ότι δηλαδή, αμάν μου λείπει ο Φερναντίνιο, το σκέφτονται και οι παίκτες, αμάν τώρα τι θα κάνουμε, coach, τι θα κάνουμε εδώ πέρα, πώς θα. Είναι καταλυτικό ο ρόλος του στην ανάπτυξή της, γενικά στη λειτουργία της. Είναι που πέρασε ζώρικα και αυτή το Σάββατο. Δεν έχω δει ούτε φάση με πυρίγους να δω γιατί. Στην στιγμιότυπα και δεν κοιμάω να πω την αλήθεια. Λίγο πολλά λέγονται για τις διαιτητικές αποφάσεις εκεί στο. Ήταν 2-0 και έγινε 2-3. Ναι. 2-0-2-3. Ο Γκουαρντιόλα είπε και αυτός ότι δεν θέλω να κερδίζω έτσι. Να μπει το VAR. Συζητήθηκε πολύ το πρωί. Στο κύπελο δεν έχει VAR στην Αγγλία. Είχε και το έβγαλαν μετά τις αποφάσεις τις περσινές που είχαν σηκώσει συζήτηση και αποφάσισαν να το αφαιρέσουν. Η Άγγλια. Η σεζόν δεν έχει. Συγγνώμη, στην Ελλάδα παλεύουμε ένα μισό χρόνο να μπει το VAR και οι Άγγλοι το βάλαν και το βγάλαν. Ναι. Τι μυστήρια άνθρωποι. Τι παιδιά είναι αυτά εκεί στο Ινδί. Δεν μπορώ να καταλάβω εκεί. Γύρω-γύρω θάλασσα αυτά τα μέρη. Μυστήρια πράγματα. Σε επηρεάζει λε. Τι το βγάλαν επειδή. Ναι, είχε γίνει ο Σάλλο δηλαδή, τότε με τις φάσεις με τα λάθη παιδιά, με το VAR. Ναι, και... ωραία, να το μάθουμε. Τι είναι ναι, το VAR. Τι μας βοηθά το VAR. Έχουμε πει ότι το VAR είναι για τέσσερις φάσεις. Τέσσερις φάσεις. Μπορούμε να το βάλουμε και σε άλλες που θέλουμε. Μπορούμε να το βγάλουμε το VAR. Ναι, θέλει. Είναι μεγάλο ερωτηματικό ίσως στη χρήση του. Δηλαδή τώρα στο Champions League προχθές ήταν VAR με λίγο παιχνίδι. Είχανε... Όλα τα μάτς κρίθηκαν με VAR. Φυσικά τώρα. Δηλαδή, εκεί με στο City μπήκαν 7 γκολ και στα 5 είχε την. Κλείνοντα τώρα, επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το VAR, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτό που λες ότι στο Champions League είδαμε πολύ VAR και λίγο ποδόσφαιρο, το φοβόμουν πολύ στο Mundial. Mm-hmm. Που δεν έγινε έτσι. Και δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Να, και λες ότι εκεί επειδή χρήση. Όλοι παίζουν μια καριέρα, μια ζωή, τις αναμνήσεις μια ζωή που είναι το Mundial για κάθε ποδοσφαιριστή. Το φοβόμουν ότι θα γινόταν λίγο πανηγύρι. Αλλά είχαμε πολύ λίγο VAR. Πολύ... Προσεγμένη χρήση. Και προσεγμένη και σωστή και ήταν. Δεν υπήρχε παιχνίδι που να έπεσε που μας τράβωσε και πού το είδαν και αυτό στο VAR. Τυφλοί δεν βλέπουν τίποτα και. Τι να του πω. Δηλαδή θα περιμένει αυτά του χρόνου. Στην Ελλάδα. Γιατί θα έχουμε VAR του χρόνου στην Ελλάδα. Δεν θα έχουμε VAR. Δεν ξέρω. Δεν είναι έτοιμο. Είσαι σίγουρος εσύ. Δεν θα ετοιμαστεί το γήπεδο της Φιλιππούπολης στη Λάρισα που θα ανέβει ο Απόλλων Λάρισας για VAR. Δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Απόλλων Λάρισας. Θα ανέβει ο Απόλλων Λάρισας. Έχασε το Σέντρα χθες. Από τον Καραϊσκά Γιάρτας. Ο Απόλλων Πόντο είναι στο μείον 1. Στηρίζουμε Καλαμαριά. Δεν θα έχει το γήπεδο του Απόλλων Πόντο στην Καλαμαριά VAR. Θα έχει, εντάξει, δεν πιστεύω. Πάμε. Απόφαση. Και το τρέχον πρωτάθλημα ήταν να μην ξεκινήσει χωρίς VAR, αλλά τελειώνει και ακόμη δεν έχουμε δει κάτι. Και κλείνοντας, η μεγάλη ερώτηση που
μας ταλαιπωρεί αν δούμε τα σκαμπανεβάσματα της Β' Εθνικής τελευταίες αγωνιστικές. Περισσότερες είναι οι ομάδες που θέλουν να ανέβουν ή που δεν θέλουν να ανέβουν. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Έχετε μια εβδομάδα πιο ήρεμη. Να, είδες, εγώ τώρα πήγα να του βάλω λίγο. Δεν σώζεται, Αντώνη. Είναι ξενέρωτη με εμάς. Ναι. Και ο Κουραβιές με λίγο άγνη σώζεται. Σώζεται, εντάξει. Δεν σου λέω να το βάλεις πολύ. Τουλάχιστον επειδή είναι πρεμιέρα τώρα στα προκριματικά του γύρω, λες άντε να βρούμε κάτι ενδιαφέρον. Πήγα να πω εγώ ότι είναι μια εβδομάδα ήρεμη, διαφορετική. Ακούγεται από το βάθος μια φωνή. Ξενέρωτη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ζωντάνια σε μια ξενέρωτη εβδομάδα, λοιπόν. Να, τη θετική ενέργεια ήρθε. Λοιπόν, καλή συνέχεια από όλους. Το ανάλυσε το επιστρέφει αύριο το μεσημέρι στις 2.